Γεια σε όλους, είμαι ο Γιάννης Ζαχαράκης, είμαι στο Μόναχο και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι των Scattered. Τι έχει σήμερα το πολύ 5 λεπτά. Μία ενότητα του καναλιού που έχετε δείξει να την έχετε αγαπήσει ήδη. Δεν υπάρχει πολύ καιρό, οπότε αυτό το ότι υπάρχει τόση αλληλεπίδραση μεταξύ μας είναι πολύ ευχάριστο. Τι είναι όμως το πολύ 5 λεπτά και πώς λειτουργεί? Έχεις μια απορία? Τι κάνεις με τη μορφή ερώτησης σε κάποιο σχόλιο κάτω από το βίντεο? Το παίρνω εγώ αυτό λοιπόν. Το σκέφτομαι λιγάκι, το κάνω βίντεο και μάλιστα μέσα σε αυτό το βίντεο προσπαθώ να σου απαντήσω μέσα σε 5-5 λεπτά. Μονάχα 5 λεπτά. Γιατί ο χρόνος είναι χρήμα. Παιδιά, σήμερα νιώθω σαν στο σπίτι μου. Σήμερα νιώθω σαν να παίζω μπάλα εντός έδρας. Γιατί η φίλτα την Αταλία Νι τόλμησε, θα πω, να με ρωτήσει πώς είναι το να κάνεις ποδήλατο εδώ στο Μόναχο. Στη Γερμανία, στο Μόναχο. Με ποδήλατο εμένα βρήκες? Νομίζω ότι είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος να σας απαντήσω. Οπότε ναι. Παρακαλώ, ας ξεκινήσει ο χρόνος. Έμαθα ποδήλατο γύρω στα 10 με 11. Νομίζω ότι είναι αρκετά αργά. Εδώ βλέπω παιδιά 3-4 χρονών που ξέρουν ήδη να κάνουν ποδήλατο. Εγώ ούτε καν. Επίσης, εδώ υπάρχει και δίπλωμα ποδηλασίας, το οποίο τα παιδιά το παίρνουν στο σχολείο. Υπάρχει, νομίζω, και μάθημα και εξέταση. Στην Ελλάδα, σαν παιδί, δεν είχα ποτέ δικό μου ποδήλατο, εκτός από αυτό το πολύ μικρό με το οποίο έμαθα. Δανειζόμουν πολλές φορές από φίλους. Έχω νοικιάσει και 2-3 φορές για να κάνω διάφορα βίντεο με τον ξάδερφό μου και την παρέα γενικά. Αλλά δικό μου ποδήλατο δεν είχα σχεδόν ποτέ. Ερχόμενος εδώ τον πρώτο μήνα, θυμάμαι, είχα πάρει από το θείο μου, είχα δανειστεί από το θείο μου για ένα μήνα, δηλαδή μέχρι να πάρω τον πρώτο μου μισθό. Μόλις πήρα τον πρώτο μου μισθό, έδωσα 500 ευρώ νομίζω για να πάρω το ποδηλατάκι που έχω ακόμα και σήμερα, 2,5 χρόνια μετά. Πολύ όμορφο, με στυλ, άνετο, δεν σκύβεις πολύ, μη σε πιάνει η πλάτη σου μετά από πολλή ώρα ποδηλασίας. Είναι αυτό που πρέπει. Δηλαδή αυτά τα 500 ευρώ δεν τα κλαίω καθόλου, τα έχω ευχαριστηθεί και σίγουρα έχουν βγάλει τα λεφτά τους. Από τότε έχω χρησιμοποιήσει ελάχιστα τα μέσα και για να πω έτσι έναν αριθμό και χωρίς να είμαι καθόλου υπερβολικός, μπορεί και 10 φορές ανά έτος. Maximum 10 φορές έχω κάνει ποδήλατο με βροχές, με χιόνια. Όπως σήμερα που γράφω το βίντεο, έχει έξω 10 πόντους χιόνι. Απίστευτο. Έχω κάνει με καταιγίδες ποδήλατο, με πολύ κρύο, νύχτα, μέρα, με ομπρέλα στο χέρι, να έχω γίνει μουσχεμα, να έχω ξεκινήσει από κάπου με ήλιο αλλά να καταλήγει σε καταιγίδα. Έχω κάνει 280 χιλιόμετρα ταξίδι στο Λίχτενστάιν. Υπάρχει βίντεο, άμα θες πήγαινε δες το, που έκανα 16 ώρες περίπου ποδήλατο. Είναι απίστευτο. Με ζέστη, με όλους τους καιρούς, μετά από μεθύση, με θλάση στο πόδι και να κάνω ποδήλατο με το ένα πόδι. Ναι, έχω κάνει γενικά πολύ ποδήλατο από τότε που ήρθα στο Μόναχο, στη Γερμανία. Αυτό που κρατάω εγώ και το θεωρώ απίστευτο είναι αυτό το αίσθημα της ελευθερίας που σου δίνει το ποδήλατο. Της ταχύτητας κάποιες φορές. Νομίζω ότι το λατρεύω. Αυτό που μου αρέσει κυρίως είναι να βάζω τη μουσικούλα μου στα αυτιά και φέρτε μου να διανύσω χιλιόμετρα. Κάνω ποδήλατο χωρίς χέρια. Κάνω ποδήλατο και κρατάω καφέ στο χέρι. Η ερώτηση είναι η εξής. Γιατί όμως κάνω τόσο ποδήλατο? Γιατί απλά μπορώ? Γιατί οι νόμοι του κράτους με προστατεύουν? Γιατί ο Δήμος του Μονάχου με προσέχει? Τώρα που είπα νόμοι, έχω πληρώσει κι εγώ 2 πρόστιμα επειδή μιλούσα στο τηλέφωνο με τον ξάδερφό μου στην Αθήνα, τον Αντώνη. Ναι, Αντωνάκη, έλα να μας κάνεις και ποδάρικο φέτος, ρε. 2 προστιματάκια. Αλλά ας επιστρέψουμε στο θέμα. Από τα πολύ ωραία, υπάρχει σχεδόν παντού, μα παντού, ποδηλατόδρομος. Όχι πάντα χωρίς λακκούβες, αλλά υπάρχει. Μπορώ να διανύσω κάθε δρόμο σχεδόν, ακόμα και ανάποδα, γιατί πολύ απλά το ποδήλατο επιτρέπεται σχεδόν παντού. Επιτρέπεται σχεδόν παντού και έτσι μπορώ να ελαχιστοποιήσω την απόσταση που έχω να διανύσω. Όταν δεν υπάρχει ποδηλατόδρομος πάνω στο πεζοδρόμιο στην άκρη του, πριν την άσφαλτο, τότε ο Δήμος μου παρέχει δική μου λωρίδα επί της ασφάλτου. Επίσης, εννοείται ότι βοηθάει πολύ το πώς είναι το Μόναχο, που είναι όλο flat, δεν έχεις τεράστιες ανηφόρες να διανύσεις. Πολύ σημαντικό, δεν πέφτω θύμα της πολυκοσμίας στα μέσα, ειδικά τις ώρες αιχμής, και σίγουρα δεν είμαι από αυτούς που τους τρώει η κίνηση
που αποτελεί και το μεγαλύτερο πρόβλημα που μαστίζει το Μόναχο, το ότι υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα, πολύ ο κόσμος, οπότε η κίνηση κάποιες ώρες είναι απίστευτη, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μπορώ πάντα μα πάντα να είμαι στον προορισμό μου στην ώρα μου, κάτι που το θεωρώ και πολύ σημαντικό, καθώς φτάνει μονάχα να τσεκάρω λίγο τους χάρτες, να δω σε πόση ώρα μου λέει, πάντα αυτός ο χρόνος είναι αντιπροσωπευτικός της αλήθειας και είμαι πάντα εκεί που πρέπει στην ώρα μου. Έχω την ευκαιρία να αθλούμαι και να γυμνάζομαι καθημερινά, χωρίς μεγάλη προσπάθεια, καθώς είναι μέρος της μετακίνησης, δεν μπορώ να είμαι όλη μέρα στο σπίτι κάθε μέρα για όλη μου τη ζωή. Και αν ρωτήσετε τους δικούς μου ανθρώπους που με γνωρίζουν, θα σας επιβεβαιώσουν ότι έχω τα καλύτερα πόδια που είχα σε όλη μου τη ζωή. Είναι γυμνασμένα χωρίς να προσπαθώ να γυμναστώ σε γυμναστήρια πόδια κτλ. Οπότε κερδίζω και σε αυτό. Δεν με πειράζει εννοείται αν έχει κρύο ή αν βρέχει. Έχω αγοράσει ένα πάρα πολύ καλό μπουφάν, το οποίο είναι αναγκαίο όταν ζεις σε τέτοιες χώρες όπως η Γερμανία, και κρύο δεν νιώθω, καθώς μετά από 2 λεπτάκια ποδηλασίας πάρεις να νιώθεις κρύο. Βάζεις τα γαντάκια σου και είσαι μια χαρά. Εσύ που περπατάς ή που κυκλοφορείς με τα μέσα, κρυώνεις μόνο 2 λεπτά ή κρυώνεις μέχρι να φτάσεις στο σπίτι σου. Γενικότερα, και ας εστιάσουμε στα πιο σημαντικά, είναι η άθληση που ναι, το νιώθω πια στα πόδια μου ότι είναι γυμνασμένα μετά από τόσο ποδήλατο, και αυτό το αίσθημα ελευθερίας που μου δίνει η κίνηση με το ποδήλατο. Επίσης εξοικονομείτε χρήματα από τα μέσα, που δεν είναι και τα πιο φθηνά ας πούμε που έχω ακούσει ποτέ, οπότε ναι, εγώ είμαι πολύ καλυμμένος και ευτυχισμένος για αυτή μου την επιλογή να επιλέγω καθημερινά και να βάζω καθημερινά το ποδήλατο στη ζωή μου. Οπότε, Ναταλία Νί, νομίζω ότι κατάφερα να σου απαντήσω μέσα σε 5 λεπτά και δεν έχεις πια απορίες για το πώς είναι οι μετακινήσεις με ποδήλατο εδώ στο Μόναχο της Γερμανίας. Αυτό ήταν το 5 λεπτό μας και σήμερα, πώς είναι η μετακίνηση με το ποδήλατο εδώ στο Μόναχο. Αν σου αρέσει αυτό το βίντεο ή αν ξέρεις κάποιον που μπορεί να το χρησιμεύσει, μπορείς να το στείλεις, μπορείς να το μοιραστείς γενικά με τους φίλους σου, να κάνεις ένα like, ένα σχόλιο, ίσως τη δική σου απορία μπορώ να πάρω να την κάνω βίντεο, γιατί όχι, αλλά πρωτίστως να εγγραφείς στο κανάλι, να ενεργοποιήσεις και τις ειδοποιήσεις, καθώς θα είναι κρίμα να απαντήσω σε σένα και να μην το δεις. Τρέχεις στα social του καναλιού, στο Instagram, ένας υπέροχος διαγωνισμός, όπου ένα ζευγάρι ανθρώπων θα κερδίσει ένα ταξίδι στη λατρεμένη μου Κρήτη. Οπότε μην το χάσεις, μπες τώρα να πάρεις μέρος σε αυτό το διαγωνισμό. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά και στο επανειδήν.